Φόβοι για κύμα αυξήσεων στις τιμές βασικών αγαθών διατροφής όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά και το κρέας εκφράζονται από τους πολίτες εξαιτίας της καταστροφής που έχουν υποστεί κτηνοτροφικές μονάδες στη Θεσσαλία, όπου και χάθηκε ένα μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Στη Θεσσαλία εκτρεφόταν το 28% των γαλακτοφόρων αρνιών που έδιναν καθημερινά το γάλα τους στις γαλακτοβιομηχανίες της χώρας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι καταναλωτές συντομότατα θα δουν να αυξάνονται οι τιμές του γάλακτος αλλά και των τυροκομικών προϊόντων. Τα χοιρινά που υπάρχουν στην Θεσσαλία είναι περίπου το 10% της πανελλήνιας παραγωγής. Άρα από αυτά έχουν θανατωθεί περίπου το 35-45% σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Άρα μιλάμε για το 3,5-4,5% της πανελλήνιας παραγωγής. Ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια, παρόλα αυτά ένα κομμάτι που μπορούμε από άλλα μέρη της Ελλάδας να αναστρέψουμε την αρνητική λειτουργία και να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύρυθμη τη λειτουργία της αγοράς. Είτε ακόμα και με εισαγωγές από το εξωτερικό, είτε από μέρος σε μέρος της Ελλάδας. Εκεί που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα αρνιά. Η Θεσσαλία κατέχει το ρεκόρ του 28% των αρνιών, των προβάτων, δηλαδή για το γάλα και για τα αρνάκια γάλακτος τα οποία γίνονται επισφαγή. Εκεί πέρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το γάλα. Και εκεί θα δούμε τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις άμεσα, γιατί όπως ξέρετε έχουν καταστραφεί αρμεκτικές μηχανές, παγολεκάνες, δηλαδή τα εργαλεία των ανθρώπων που στοιχίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Όσο και να αποζημιωθούν για αυτές τις ζημιές και για το προϊόν που παράγουν, ας πούμε το αρνί ή το χοιρινό ή οποιοδήποτε άλλο ζώο, δεν μπορεί να γίνει άμεσα η παραγωγή τους. Οπότε εκεί που θα δούμε ανατιμήσεις, πιστεύω με την προσωπική μου γνώμη, είναι για τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά και σε κάποια συνέχεια ίσως και στα ζωικά προϊόντα. Βέβαια, εάν είναι μικρή η αύξηση, 2-3-5%, θα προσπαθήσουμε εμείς σαν κρεοπόλες να το απορροφήσουμε από το κέρδος μας. Από εκεί και πέρα, εάν γίνει μεγαλύτερη αύξηση, αναγκαστικά θα κυλήσει το καταναλωτή. Αυξημένες κατακόρυφα όμως είδαν ήδη οι καταναλωτές και τις τιμές σε δεκάδες προϊόντα και πευτικών, τόσο στις λαϊκές όσο και στα σούπερ μάρκετ, με τις καταναλωτικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για μαυραγωρίτικες πρακτικές. Οι ανατιμήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο ξεκίνησαν από την τελευταία εβδομάδα από τη βιομηχανία, όπου οι παραγγελίες, οι οποίες γίνονται από το λιανικό εμπόριο, στα προϊόντα τροφίμων και στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι αυξημένα έως 10%. Τώρα λοιπόν με την καταστροφή του Θεσσαλικού κάμπου, όπως λέει και ο σοφός λαός μας, ο λύκος στην αναμπομπούλα χαίρεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι έχουμε διαπιστώσει μεγάλη αισχροκέρδεια. Για παράδειγμα, οι ντομάτες οι οποίες τις πουλούσαν πέρσι τέτοια εποχή από 90 λεπτά έως 1 ευρώ, σήμερα πουλούνται 2 ευρώ και 80 λεπτά και 3 ευρώ. Τα κολοκυθάκια που λένε 1 ευρώ, 1,5 ευρώ έχουν φτάσει σε κάποιες λαϊκές της Θεσσαλίας και τα 5,5 ευρώ. Τα αγκουράκια τα οποία τα αγοράζαμε, τα 3 αγκουράκια 1 ευρώ, τώρα πωλείται το 1 αγκουράκι 1 ευρώ. Όπως επίσης και σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίοι παρουσιάζουν εικονικές τιμές στα νερά και μετά το ΦΕΠ το οποίο έβγαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνουν εντός πολλών εισαγωγικών δίθεν μου εκπτώσεις, οι οποίες δεν υπήρξαν και δεν υπάρχουν αυτές οι εκπτώσεις, φέρνοντας για παράδειγμα τα νερά στην προτέρα κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω, είχαν νερά τα οποία τα πουλούσαν τη 12 στο 1 ευρώ και 80 λεπτά ή 70 λεπτά, τώρα τη βάλανε εικονική τιμή ότι την είχαν 3 ευρώ, κάνουν έκπτωση λέει στους πλημμυροπαθείς 20% και την πουλάνε περίπου στα 2 ευρώ. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό λέγεται μαυραγωρητισμός, αυτό λέγεται εσχροκέρδεια, αυτό λέγεται απληστία.